τι γίνεται σήμερα μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο δεν περιγράφεται. Πιάνει το ριμπάουντ ο Τόντο σε βιβιασμό, παίρνει ο Αμερικάνος έλα και το καλάθι είναι και γονό. Ο Αντωνιάδης επέτυχε να ισοφαρίσει το σκορ έπειτα από πάσα του Ντομάτ. Εάν ελληνικός αθλητισμός και Οθωμανική Αυτοκρατορία αποτελούν γενικά έννοιες ασύνδετες, υπάρχει μια εξαίρεση. Ένα σύλλογος που ιδρύθηκε το 1908 στην Θεσσαλονίκη, όταν αυτή ήταν ακόμα κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Ο Ηρακλής. Ένα σύλλογος που ξεκίνησε ως όμιλος φιλόμουσων και στηρίχθηκε στην κοινωνική, οικονομική και μορφωτική ελίτ της τότε Θεσσαλονίκης. Ένα σύλλογος που εμπνεύστηκε από τον λεγόμενο ευγενή αθλητισμό και έδωσε βάρος στο στίβο, την κολύμβηση, την ποδηλασία. Ένα σύλλογος όμως και με όραμα, αφού ασχολήθηκε από την αρχή και με ένα νέο άθλημα, το ποδόσφαιρο. Και πρωτοποριακά για την εποχή, το 1915, απέκτησε και δικό του γήπεδο. Ο Ηρακλής ήταν η κατεξοχή ομάδα του κέντρου πόλης και μάλιστα κυκλοφορούσε ένας μύθος ότι οι πρώτοι τροχονόμοι στη δεκαετία του 20, οι οποίοι με υπερβάλλοντα ζήλο σε έγραφαν αν έκανε καμιά παράβαση, πήγαινε και του έλεγε ο οδηγός: Ηρακλής είμαι. Και σ' άφηνε να περάσεις χωρίς να σε γράψει ο τροχονόμος στην Τζιμισκή. Μπορεί στη δεκαετία του 30 ο Ηρακλής να βρέθηκε στη σκιά του παντοδύναμου τότε Άρη των αδελφών Βικελίδη, ωστόσο έφτασε δύο φορές τον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Επίτευγμα σημαντικό. Και ας γνώρισε την ήττα το 1934 από τον Ολυμπιακό του Γιάννη Βάζου και το 1939 από την ΑΕΚ του Κλεάν Θυμαρόπουλου. Μέρος της ιδιαίτερα αξιόλογης τούτης ομάδας επανεμφανίστηκε και μετά τον πόλεμο. Μπορεί οι βετεράνοι του 30 να έχασαν τα καλύτερα ποδοσφαιρικά τους χρόνια στην κατοχή, όμως η κλάση τους τους οδηγεί στον τελικό του κυπέλου το 1947 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Όμως η ήττα με το βαρύ 0-5 σημαίνει το τέλος εκείνης της ποδοσφαιρικής γενιάς. Ξεκινάει η ανανέωση, με ορισμένους ιδιαίτερα ταλαντούχους νεαρούς να καταφθάνουν για να υπηρετήσουν τον γυραιό, όπως ο τερματοφύλακας Κώστας Καραπατής. Είμαστε δηλαδή η γενιά της μεταπολεμικής φρουράς των ποδοσφαιριστών. Αντικαταστήσαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη φρουνιά στον Ηρακλή, τον Παράσκο, τον Τζαγανιά, τον Χάρχαλη, τον Σιδηρόπουλο, τον Παπαδάκη, τον Μαργαρόπουλο. Σας λέω το Φερλέμι, τον Ζακαπίδα, σας λέω ονόματα που μου έρχονται τώρα στη μνήμη. Ακριβώς αυτή τη φρουνιά αντικαταστήσαμε σαν νέοι και βγήκαμε και πρωταθλητές το 51. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 θα έρθουν δύο πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης. Όμως, η διαφαινόμενη επερχόμενη κυριαρχία του Ηρακλή αμφισβητείται και ακυρώνεται από την αναδυόμενη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Η αμφισβήτηση στον Ηρακλή δεν είναι μόνο αγωνιστική, αφού στο πλαίσιο διευρυνόμενων προβλημάτων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διεκδικεί και την ιδιοκτησία του γηπέδου των Κυανόλευκων. Μοναδική επιτυχία των δύσκολων ετών που ακολουθούν, η συμμετοχή στον τελικό κυπέλου το 1957 απέναντι στον κυρίαρχο τότε Ολυμπιακό που τελικά επικρατεί με 2-0. Ηγέτες και στυλοβάτες εκείνης της αξιόλογης ομάδας, η περίφημη αδερφή Χασεκίδη. Ο Στάθης ως σπρικισμένο δεκάρι και ο Λόλος ως σπουδαίο εξτρέμ. Ήταν μεγάλος παίκτης ο αδερφός μου. Το μόνο ελάττωμα που είχε ήταν τσατίλα. Τσατίλα το λέγανε. Θύμωνε πολύ. Ήθελε την μπάλα να την έχει όλο αυτός. Άμα δεν τον έδινε στην μπάλα, θύμωνε. Όλο... Γι' αυτό το λέγανε τσατίλα. Αν είχε την μπάλα και δεν του την έδινε, θα ήθελε από αυτό να ξεκινάει η μπάλα. Και όλες οι ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Απόλλων, αυτοί λέγανε ότι πάνε και τσάτσε το Χασεκίδη το Στάθη. Άμα τσατίζει το Χασεκίδη, πάει ο Ηρακλής. Δηλαδή τσατιζόταν αυτός και το έδινε καμιά μπουνιά κανένα, τον έφτιαξε κανένα και τον έβγαζε γιατί έξω. Και έμενε ο Ηρακλής. Ενώ ήταν μεγάλος παίχτης. Όλος ο Ηρακλής επάνω σε αυτό το αδερφό μου βασιζότανε. Το 58 στις αρχές, αφού βγήκαμε στα τοπικά πρωταθλήματα πρωταθλητές, γίνεται το πρωτάθλημα των Ηρακλών και κληρονόμαστε το πρώτο παιχνίδι. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Ηρακλής. Και είμαστε 1-1 μέχρι το 89. Στο 89 ακριβώς σφυρίζει πέναλτι. Ήταν πέναλτι. Και αναλαμβάνεται το χτύπησε ο Κοτρίδης. Ο οποίος Κοτρίδης είχε χτυπήσει μέχρι εκείνη 48 πέναλτι. Ήταν το 49ο. Και είχε και στα 48 επιτυχία. Αλλά εγώ με τον Κοτρίδη. Πριν από 3 μήνες, 4, κάναμε προπόνηση μαζί. Γιατί ήμασταν μαζί που έφυγα, με τα γραφική ήμασταν παρέα. Και ήξερα τα χτυπήματά του. Και αντιλαμβάνομαι, λέω, ο Κοτρίδης θα το χτυπήσει από το άλλο δοκάρι, από την άλλη μεριά. Και πράγματι ο Κοτρίδης όλο το βαρούσε από εδώ και το βάζε την κόρη. Και άλλαξε δοκάρι. Πέφτω εγώ από αυτό το δοκάρι που άλλαξε, χτυπάει στο δοκάρι και πάει η μπάλα στο Καραφουλίδη τα πόδια. Γιατί ο Καραφουλής κατευθείαν να τη βάλει γκολ που θα το έβαζε, τη σταματάει. Αυτό το δευτερόλεπτο του σταματήματος την μπάλα έδωσε εμένα το δικαίωμα που είχα φοβερά ανακλαστικά και με ένα αέριο έτσι
άλμα, να σου το πω, μια αέρια εκτείναξη, μπορώ να πω. Πέφτω στα πόδια και την αρπάζω μέσα από τα πόδια του Καραφουλίδη. Την πιάνω και την ώρα που τη χτυπάω να τη στο άλλο για να τη διώξω, σφυρίζει τη λήξη ο διαιτητής. Και σηκώθηκε όλο το Καραϊσκάκι, όλο αγαπητέ με το Καραϊσκάκι και φώναζε Καραπατής. Όταν πήραμε το τελικό το κυπέλου, το με το Ολυμπιακό μικρό Σίμωνα, είχε πρωτοβγεί μια αληφή, μια θερμαντική αληφή που αλείβαμε τα πόδια μας για να μην πάθουμε να τα ζεστάνουμε. Ναι. Και είχαμε έναν που το λέγανε Μπερεδί μας, center back, ο Σταύρος ο Μπερεδί μας. Πήραμε την αληφή, την βάλαμε στα πόδια μας, αλείβαμε και τρέξαμε λίγο για να κάνουμε το ζέσταμα. Αυτός μας είδε που, με την αληφή έτσι και λέει, τι είναι αυτό που βάλατε για πόδια. Του λέω εγώ, του λέω Σταύρο, του λέω πήρε μια αληφή, τώρα θα πετάμε στον αέρα, θα δεις, θα τρέχουμε σαν τρελή, αυτό. Δώστε να βάλω κι εγώ μέσα λίγο στο μέσο, δώστε μου και εμένα να βάλω. Είχε τελειώσει η αληφή. Και το λέει ο Λιάρος, ένα που είχα ένα συμπαίχτη, το λέει έλα σε δώσω εγώ, το λέει. Πάει μέσα, τι έγινε τώρα, βγήκε ο Μπερδί μας αλλημένος σε αυτό. Και με το πρώτο που βγαίνουμε και παίζουμε στο πρώτο τέταρτο, άσε να βγάζει σαν σαπουνάδες, πήγε τον έδωσε, δεν είχε αληφή, τον έδωσε κολλινό. Και αυτός πήρε κολλινό και άλυψε στα πόδια του. Και βγάζα σαπουνάδες στα πόδια του. Και είναι καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα πέσαμε. Και έτρεχε και πήρε σαπουνάδες και παρτιάσα τα γέλια όλους. Και ο κόσμος που τον είδε. Και το 59, θυμάστε, έρχεται και γίνεται το εθνικό καινούριο πρωτάθλημα. Να συμμετέχουν 16 ομάδες. Και ο Ρεκλής ήταν απ' έξω. Και τότε γίνεται αγώνες μπαράζ Ξάνθη Ηρακλής. Και επανέρχομαι τραυματίας και παίζω τραυματισμένος με την Ξάνθη. Τα δύο. Το ένα παίξαμε στο Χαριλάο και κερδίζουμε 1-0. Και τότε επειδή ο σαν παίκτης που ήμουν στο Ηρακλή έκανε και τον προπονητή στο Μεγάλο Έξαδο, στο Μελιτέα, στο Δρομαϊκό, στο Μπόξ, έκανε και στις ομάδες αυτές προπονητής. Σαν παίκτης ή προπονητής. Και κάνω μια μεταγραφή, λέω θα πάρουμε αυτό τον παίκτη, θα μας σώσει κιόλας. Μου λέει, τότε τον πάρω. Παίρνουμε και ένα παίκτη που λεγόταν Δασκάλου. Και παίζουμε λοιπόν, το 1-0 το βάζει ο Δασκάλου. Και παίζουμε και στην Ξάνθη. Ήμουν ο καλύτερος παίκτης που έλεγε και από κρού και πέναλτι. Στην Ξάνθη μέσα και κερδίζουμε 0-2 και τα δύο τερμάτα ο Δασκάλου. Και μπαίνει έτσι, μπαίνει ο Ηρακλής. Να δείτε την προσφορά μου στον Ηρακλή, όπως ήταν. Το 61 λέω ότι θα σας αποχαιρετήσω. Τερμάτισε στην καλύτερη θέση ο Ηρακλής. Στους 5 πρώτους, τότε στο πρωτάθλημα, και αποχαιρέτησα τον Ηρακλή. Με είχαν γράψει οι εφημερίδες σαν τον καλύτερο τερματοφύλακα, αλλά δεν με κάλεσα στην εθνική ομάδα λόγω της ιδιοσυστασίας και ιδιοσυγκρασίας μου. Το 62, το αγώνας που με έμεινε εμένα προπαντός, παίξαμε εδώ στο Καφτατζόγλιο η μεικτή Θεσσαλονίκης με την Μπαρτσελώνα. Και την εποχή, και όπως είπα, κάθε χρόνο η Μπαρτσελώνα είναι μια ομάδα από τις καλύτερες της Ευρώπης. Όπως να είναι, ναι. Και ήρθε εδώ και μαζέψαν ένας προπονητής από τον ΠΑΟΚ, από τον Άρη, από τον Ηρακλή, από την Καλαμαρία, μάζεψε την Αφρόκρεμα και τους παίξαμε εδώ στο Καφτατζόγλιο και τους κερδίσαμε 2-1 και είχα βγάλει και τα δύο τα γκολ εγώ. Και το ένα συγκεκριμένα, το δεύτερο το είχα βάλει με ένα ψαλίδι που έκανα, που ήμουν αδύνατος εγώ και λεπτός και ευκίνητος ήμουνα, επειδή ήμουνα πάλι έτσι είμαι, δεν έχω καλά κιλά. Και ήμουν αυκήτος και έκανα με ένα ψαλίδι και τρέβαλα το δεύτερο γκολ και έχει μείνει. Και ακόμα τώρα, να σου πω, πριν κάνα 4-5 χρόνια με είχε πιάσει μια αλλεργία και με είχε στείλει σε ένα γιατρό, αλλεργιολόγο. Και όταν μπήκα μέσα, δεν θα το ξεχάσω, και όταν μπήκα μέσα στο γιατρό και το λέω γιατρέ, μου κάνει ο γιατρός έτσι. Λέω, σε τρελό γιατρό με στείλανε. Λέω γιατρέ, έχω μια αλλεργία. Αυτός, να το πάλι. Σας παρακαλώ, ναι, να μιλήσω, να σας πω γιατί έχω μια φαγούρα γι' αυτό. Πήγα να φύγω, έλα κάτσε με λέει. Κάθομαι λέει. Μόλις έκατσα εγώ, με λέει τον γκολ στην Μπαρτσελόνα, πώς το βάλες. Έτσι με λέει, το ήταν το ψαλίδι με λέει. Το λέω τόση ώρα έτσι, ψαλίδι και ρούμεσα καμιά μίγα πάνω να πιάσεις γιατρέ. Δεν μας είπε. Μετά 40 χρόνια. Αλλά ήταν στο γήπεδο, ήταν φοιτητής κι αυτός και ερχόταν στο γήπεδο. Οι συνεχείς αποτυχίες αλλά και η αποχώρηση της γενιάς του Στάθη Χασεκίδη, του Λιάρου και του Μπερεδίμου οδηγούν το 1966 σε απόφαση για ανανέωση, την οποία αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο εμβληματικός Κώστας Καραπατής. Η θητεία του διαρκεί μία μόλι σεζόν, αλλά το έργο του πολλά χρόνια, καθώς προωθεί ξεχωριστά ταλέντα που θα άνθιζαν τα επόμενα έτη με μπροστάρι τον Μέγα Κώστα Αηδηνίου,
εδώ και σημαία των ερχόμενων χρόνων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εκείνο το διάστημα ο Ηρακλής ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις μεγάλες ομάδες των Αθηνών. Εκείνο το διάστημα ο κύριος Καραπατής έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να επαδρώσει την ομάδα με νέα παιδιά, και εκείνο το διάστημα είχε ρίξει στη φωτιά κάποια παιδιά τα οποία παίζαν στη Β' ομάδα. Μπορώ να πω ότι ο Αηδηνίου είχε παίξει μια χρονιά πιο μπροστά από μένα. Είχαν έρθει κάποια άλλα παιδιά τα οποία ίσως να μην γίναν γνωστά, όπως Ακριτίδης, Κωνσταντινίδης, Μαναβίδης, πολλά παιδιά τα οποία τα πήρε από αεραστεχνικές ομάδες και τα καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα. Και μετά σιγά σιγά αυτή η ομάδα άρχισε και κτιζότανε, και πραγματικά μετά από 2-3 χρόνια παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πανηγυρικός χαρακτήρ με ζωηράς πατριωτικές εκδηλώσεις εδόθη στον Διεξερθέντα εις το Καφταντζόγλιον Στάδιον Θεσσαλονίκης ποδοσφαιρικών αγώνα μεταξύ των ομάδων της πρώτης εθνικής κατηγορίας Ηρακλέως Θεσσαλονίκης και Ολυμπιακού Λευκοσίας, τον οποίο ετοίμησε και τις παρουσίες του ο Γενικός Διευθυντής Αθλητισμού κ. Σαρδανίδης. Ήταν ο πρώτος αγώνας της κυπριακής ομάδος στην Βόρεια Ελλάδα για το εθνικό μας πρωτάθλημα. Και ο φίλαθλος λαός της Θεσσαλονίκης έβρε την ευκαιρία να εκφράσει τα αδελφικά του αισθήματα για τα παιδιά της Κύπρου και να ζει το κραυγάσι υπέρ της ενώσεως. Παίζαμε Ολυμπιακός Ηρακλής στο Καραϊσκάκι εν έτη 69, θυμάμαι καλά, κάπου εκεί γύρω. Φυσικά το Καραϊσκάκι ήταν γεμάτο με 45.000 κόσμο και είχε και καμιά 15.000 πάντα έξω από το Καραϊσκάκι. Είχαμε διαιτεί έναν φίλο μου, τον οποίο είχαμε διαιτεί στην Εθνική Ενόπλων. Είχαμε κάποιες σχέσεις. Παίζουμε λοιπόν, προηγούμαστε 1-0 εμείς. Μας ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός, κατά το 55-60 αν θυμάμαι. Και μετά, όπως συνηθίζεται, κάθε λεφτό πέφτανε μέσα στη μεγάλη περιοχή παίκτες του Ολυμπιακού για να κερδίσουν πέναλτι. Κάποια στιγμή κάποιος δικός μας ακούμπησε ένα παίκτη του Ολυμπιακού με το δάχτυλο, έκανε δύο τούμπες ο παίκτης και ζητούσαν πέναλτι. Φυσικά δεν το έδωσε ο διαιτής, γιατί δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Πέσαν πάνω στο διαιτή, το χτυπήσαν και αποβάλει δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Είμαστε στο κέντρο του γηπέδου λοιπόν, ο διαιτητής, εγώ και ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και έρχεται κάποιος παράγοντας του Ολυμπιακού και λέει. Και του λέει ο διαιτής, λέει, πέστε να γυρίσει στους παίκτες, δεν θα αποβάλω κανέναν. Γύρισε λοιπόν η ομάδα του Ολυμπιακού πίσω, δεν απέβαλε κανένα παίκτη. Ξεκινάει το παιχνίδι και σε 5 λεφτά, φυσικό ήταν, έδωσε ένα πέναλτι, χάσαμε 2-1. Πάω να υπογράψω το φίλο αγώνας και του λέω, δεν τρέπεσε λιγάκι. Ταλαιπωρούμαστε, έρχομαστε από τη Θεσσαλονίκη, τότε πηγαίναμε με τα πράσινα λεωφορεία από τον Μπράλο, κάναμε περίπου μισή μέρα να πάμε στην Αθήνα. Λέω, δεν μας λυπάσαι, ταλαιπωρούμαστε, ερχόμαστε από εκεί πέρα, τρώμε ξύλο και στο τέλος θα χάσουμε. Τουλάχιστον λέω, πες μας την ώρα που έχουμε να υπογράψουμε το φίλο αγώνας, πες μας να καθίσουμε να χάσουμε χωρίς να φάμε ξύλο, χωρίς κάρτες να φάμε. Περνάει ο καιρός. Την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός Ηρακλής στο Καραϊσκάκι και ο ίδιος διαιτητής. Μπαίνω μέσα στο φίλο, στο γραφείο των διαιτητών να υπογράψω το φίλο αγώνας και του λέω, κύριε Ιτάλιο, τι θα κάνουμε σήμερα. Και μου απαντάει ο διαιτητής, δεν είναι ανάγκη να σκοτωθείτε, Κώστα. Καθίσαμε, χάσαμε. Ωραιότατα, 2-0 να θυμάμαι καλά. Ούτε ξύλο φάγαμε, ούτε κλωτσιές φάγαμε, ούτε κάρτες φάγαμε. Δύσκολες ήταν οι πρώτες στιγμές για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα του εναντίον του Ηρακλέους για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας που διεξήχθη στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αλλά και σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ένα πολύ επικίνδυνο Ηρακλή, ο οποίος και άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό. Οι εκλεκτοί του Καραπατή περνάνε στα χέρια του Λιούμπισα Σπάιτς, του σημαντικού Ιουγκοσλάβου που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία το 1969. Έτσι, δημιουργείται η πρώτη πραγματικά σπουδαία ομάδα του Ηρακλή, η πρώτη που διεκδικεί με αξιώσεις το πρωτάθλημα και παρότι δεν τα καταφέρνει τελικά, σίγουρα το αξίζει. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω ότι ο κύριος Σπάιτς είχε φέρει εκείνο το διάστημα ήταν μια άλλου είδους πειθαρχία στο γκρουπ, στην ομάδα. Είχε μια νοοτροπία νικητή. Και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα στοιχεία που έβαλε στην ομάδα την κάνα την ομάδα έτσι δυνατή και να μην μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο να μην καταλαβαίνει τίποτα. Πραγματικά είχαμε την τύχη να έχουμε ένα προπονητή καταπληκτικό, το Λιούμπισα το Σπάιτς, έναν Ιουγκοσλάβο τότε. Γιατί τότε συνηθίζεται, επειδή η Ιουγκοσλαβία ήταν σε ποδοσφαιρικά ήταν πολλά χρόνια μπροστά, είχαμε τους περισσότερους προπονητές από τη Ιουγκοσλαβία.
Ο Σπάτης λοιπόν ήταν ένας, θα έλεγα, ο αναμορφωτής του Ηρακλή, ο άνθρωπος που ενέπνευσε όλους εμάς, γιατί μέχρι τότε είχαμε τα προβλήματα που είπαμε που κινδυνεύαμε. Αυτός μας εψύχωσε και μας έδωσε να καταλάβουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες να πάμε πολύ, πολύ πιο ψηλά τον Ηρακλή. Όντως, τα 2-3 χρόνια που ήταν στον Ηρακλή, ο Ηρακλής μεγαλούργησε. Ήταν η περίοδος 70-72 που πραγματικά ήμασταν από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και σε ποιότητα και σε βαθμολογική θέση. Είχαμε βγει τέταρτη, θυμάμαι, και δεν μπορούσαμε να βγούμε στην Ευρώπη. Ήταν μια φορά που πήγαμε να βγούμε, δεν έβγαινε ο τέταρτος. Ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά σε χτυπούσε στην καρδιά. Ήταν ένας ψυχολόγος, θα έλεγα, που τότε δεν υπήρχαν προπονητές ψυχολόγοι, ή μάλλον δεν υπήρχαν ψυχολόγοι, εργοφυσιολόγοι όπως υπάρχουν τώρα. Ο προπονητής έκανε όλες τις δουλειές αυτές. Και ο άνθρωπος είχε καταφέρει και είχε ανεβάσει ψυχολογικά τους περισσότερους παίκτες. Και όπως είπα, ήταν δημιούργημα του Σπάιτς η καλή εκείνη ομάδα. Το μάτς το οποίο θυμάμαι και δεν πρόκειται να ξεχάσω ήταν εκείνο το μακρινό φθινόπωρο του 1970, όταν ο Ηρακλής με εκείνη τη βολίδα του Ζαφυρίδη, νωρίς-νωρίς στον αγώνα, νίκησε τον Παναθηναϊκό που έμελε να αγωνιστεί στον τελικό του Wembley στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ μεγάλος Ηρακλής, ο οποίος έπαιζε τον Παναθηναϊκό στο μισό γήπεδο. Μια τόσο σπουδαία ομάδα που ήταν ο Παναθηναϊκός, και όμως εκείνη την ημέρα βρέθηκε σε πολύ καλή φόρμα ο Αηδηνίου, ο Κώστας ο Αηδηνίου. Εκείνο το διάστημα για 10 μέρες ήμουν άρρωστος και μου είχαν απαγορεύσει γιατροί να παίξω στο παιχνίδι. Ο Σπάιτς λοιπόν, ο προπονητής μας, ερχόταν κάθε μέρα στο σπίτι, καθόταν 3-4 ώρες, προσπαθώντας να με ψήσει για να παίξω σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κουνηθώ, λογικό ήταν, με πυρετό. Ήρθε το Σάββατο λοιπόν το απόγευμα στο σπίτι και μου λέει: Κώστα, σε παρακαλώ, πάρε τις πιτζάμες και έλα στο ξενοδοχείο για ψυχολογικούς λόγους, για τα παιδιά τα άλλα. Αληθοφανής ήταν η σκέψη του προπονητή. Παίρνω λοιπόν τις μπιτζάμες, έρχομαι στο ξενοδοχείο με απογορευτική εντολή των γιατρών να μην παίξω. Κοιμάμαι λοιπόν το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάω, έρχεται ο Σπάιτς στο δωμάτιο, πώς είσαι Κώστα, δεν μπορούσα να σηκώσω τα μάτια μου. Έδιωξε λοιπόν το μεσημέρι την ομάδα ο κύριος Σπάιτς στο πρωτοφανές, να μην μπει στο πούλμα της ομάδας, γιατί φεύγαμε με ένα πούλμαν όλοι οι παίκτες και ήταν μέσα και ο προπονητής. Είχε το αυτοκίνητο του εδώ πέρα, μου λέει: Κώστα, πάμε μια βόλτα μαζί. Κατεβήκαμε λοιπόν την παραλιακή της Θεσσαλονίκης, προσπαθούσε να με ψήσει. Ανεβάλαμε για τον Καφταντζό, γιατί πλησίαζε η ώρα. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να βρει κάποιο τρόπο να με υποχρεώσει σε εισαγωγικά να παίξω. Σκέφτηκα, πάμε στα αποδυτήρια, μου λέει: Τι γίνεται, Κώστα, λέω: Τίποτα, μίστε, δεν μπορώ. Μου λέει: Άντε, πάμε μια βόλτα, αλλά από την καταβακτή να μπούμε στο γήπεδο μέσα. Μόλις μπήκα στο γήπεδο, σηκώθηκε όλος ο κόσμος όρθιος, με χειροκροτούσε. Είδα τον κόσμο, λέω: Κώστα, είναι δυνατόν πρώτη φορά να γεμίζει το Καφτατζόγλιο και να μην παίξεις? Εκεί που συζητούσαμε με το Σπάιτς, του κάνω έτσι. Άντε, βρε Κώστα, μου λέει: Αυτή την κουβέντα την περιμένω. Ούτε κουβέντα δεν ήταν, ήταν ένα νεύμα. Λέει: Αυτή την κουβέντα την περιμένω μια εβδομάδα. Έπαιξα λοιπόν, ήμουν ο καλύτερος παίκτης του γήπεδου, όπως γράφανε οι εφημερίδες. Αλλά μετά το παιχνίδι λοιπόν θύμισα. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία για τον Ηρακλή. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πήγαμε πρώτοι εκείνη την αγώνιση. Αν θυμάμαι καλά. Και ήμασταν, θα έλεγα, οι πρώτοι στη Θεσσαλονίκη εκείνο το διάστημα. Και πραγματικά ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μας. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα για προηγουμένως, ότι ήταν αδικία αυτή η ομάδα που δεν μπόρεσε να πάρει κάποιο τίτλο. Η πίκρα της ματέωσης των αγωνιστικών στόχων συνοδεύεται το 1975 από την οδύνη της υπόθεσης των λουλουδιών που εμπλέκει δύο παίκτες του Ηρακλή σε μια σκοτεινή ιστορία λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Μέρος του αντικτύπου, η αρχή μιας βεντέτας με το τριφύλι που θα κρατούσε πάνω από 20 χρόνια. Ήταν μια ιστορία η οποία στιγμάτισε την καριέρα μου. Κάποτε με βρήκε ο Γιάννης, ο Διακογιάννης, και μου λέει: Σε παραδέχομαι, γιατί πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος παίχτης να μπορείς να ξεπεράσεις μια τέτοια ιστορία και να μπορέσεις να γίνεις και αρχηγός στην Εθνική Ελλάδος. Πιστεύω θα ήταν ίσως και διαφορετική η ζωή μου, αλλά δεν πάβει κάθε κομμάτι, ακόμη και τα λάθη, να είναι κομμάτι δικό μας. Τι έγινε? Κάποιος συμπαίχτης μου είπε ότι έχω κάποια επαφή. Του είπα: Καλά κάνεις, αλλά δεν μπορούσα όμως, γιατί ήταν και φίλος, δεν μπορούσα να πάω να το πω στη διοίκηση. Μια μέρα κατεβαίνοντας από το σπίτι μου,
βλέπω αυτόν τον περιβόητο, έναν άνθρωπο που ο οποίος πρόσφερε στην οικογένεια του Ηρακλή, Ατματζίδης λεγόμενος, ήταν πρόεδρος. Το βλέπω κάτω από το σπίτι μου με κάποια μαγνητόφωνα και το χτυπάω μάλιστα εγώ το τζάμι. Ένα παιδάκι αθώο, ένα παιδί το οποίο ούτε καν μπορούσα να σκεφτώ, μαγνητοφωνούσε και ήξερε τι κάνω εγώ στο σπίτι μου. Είχε με κάποιους ανθρώπους, παρακολουθούσε κάτω από το σπίτι μου τα τηλέφωνα. Γιατί κάτι είχαν υποψιαστεί, κάτι είχαν και του αλλού του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν αυτός που συζητούσε. Και Νίκο, λέω καλημέρα, αλλά είναι κάτι ψωνίζω, κάτι κάνω. Τέλος πάντων μου δικαιολογεί, γιατί εγώ δεν είχα κανένα λόγο ούτε να σκεφτώ, ούτε να πάει το μυαλό μου κάπου αλλού. Η συνέχεια είναι η εξής, ότι πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο μας ενημερώνω ότι πράγματι είναι ενημερωμένοι για τα τηλέφωνα που γίνανε, είναι ενημερωμένοι για την άρνηση δική μου, είναι ενημερωμένοι, τώρα πρέπει να πω για το όνομα, για το Χαλιαμπάλια μέχρι που, μας αλλάζουν ξενοδοχείο, λένε δεν έχει συμβεί τίποτε, ξέρουμε ότι ενοχληθήκατε, ξέρουμε ότι έγινε κάποια συζήτηση, αλλά εμείς παίζουμε κανονικά. Τώρα πάμε στο παιχνίδι, πάλι μια τούμπα γεμάτη, γιατί ήταν ημιτελικός, πηγαίναμε για τελικό. Ο Χαλιαμπάλιας πρώτος παίκτης του γηπέδου, με διαφορά. Εγώ αρκετά καλός. Η ομάδα του Ηρακλή χτυπάει το παιχνίδι στα ίσια, παίζει πάρα πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς η πιο δύσκολη θέση σε κάθε ομάδα είναι η θέση του τερματοφύλακα. Και τρώει ένα γκολ ο Γρηγόρης ο Φανάρας, από αυτά που λέμε τα πολύ εύκολα ή τα χαζά τα γκολ, αυτόματα βουλιάζει όλο το οικοδόμημα, βουλιάζει όλος ο κόσμος και οι προηγούμενες συζητήσεις έρχονται στο μυαλό, οπότε είναι ένα δύσκολο κομμάτι για μένα. Και αρχηγός στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με καθαρή συνείδηση και με καθαρή προσπάθεια, δεν μπορέσαμε δυστυχώς απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα που ήταν ο Παναθηναϊκός, και κέρδισε και πέρασε τελικά. Εγώ έφαγα το ένα γκολ το οποίο ευθυνόμουνα και νόμισε όλος ο κόσμος ότι εγώ ήμουνα σε αυτή την υπόθεση. Τελικά την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα το πρωί, με φώναξε η διοίκηση και μου λέει μη στεναχωριέσαι, εσύ δεν έχεις καμιά ανάμειξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπήρχαν κάποιοι παίχτες τους οποίους τους είχαν όλη τη νύχτα εκεί στα γραφεία και τους το παραδεχτήκαν ότι όντως υπήρχε κάτι το μεμπτό. Αντί να προφυλάξουν σαν νεαρή ηλικία, έστω και να ήταν στραβοπάτημα οτιδήποτε, με πάνε στα γραφεία με κάποιους, διότι πλήρη άγνοια από όλο αυτό το σκηνικό, όχι των συζητήσεων και όχι το αν ήρθα σε επαφή με κάποιον, αλλά σαν πρόεδροι, με βάλαν μέσα σε κάπου και εκεί έμαθα ότι είναι αυτή η υπόθεση υπερηβόητων λουδιών. Άκουσα κατά καιρούς διάφορα, γελάω. Λέει, σου φέραν την Αθωζέμη σαν αρχηγό και μέσα να είχε κάποια χρήματα. Τώρα πώς μπορεί να είναι αυτό, τι φαντασίες είναι αυτές. Μέσα εκεί έμαθα τελικά ότι ο Ζαχαρίας μιλούσε με κάποιον από την Αθήνα, ο οποίος είχε ανθοπολείο. Έτσι ονομάστηκε η υπόθεση των λουδιών. Τώρα, ούτε λουλούδια πήρα, ούτε χρήματα πήρα. Όμως, το 1975 δεν σημαδεύεται μόνο από το σκοτάδι του παρασκηνίου, αλλά και από αμυγές ποδοσφαιρικό φως. Αφού το Νοέμβριο καταφθάνει με τρένο από τη μακρινή Τασκένδη, ένας Μεσσίας. Ένα παιδί γεννημένο στην Σοβιετική Ένωση από Έλληνες γονείς, εκτοπισμένους του εμφυλίου. Σηκώνεται η αυλαία της εποχής Χατζηπαναγή. Έχει πάρα πολύ κόσμο τότε, θυμάμαι, στο σταθμό. Πρέπει να είχε 2.000 Ηρακλειδείς που με περιμέναν. Με ξαφνιάσαν βέβαια. Ήταν πολύ ωραία υποδοχή. Εντάξει, η επιθυμία βέβαια ήταν και πάρα πολύ της γιαγιάς μου, γιατί ήθελε να δει και την μάνα μου. Είχε να την δει κάπου 30 χρόνια. Ήταν στη ξενιτιά. Ήταν πολύ ευχάριστη στιγμές τότε. Τον Χατζηπαναγή είχα τη χαρά να τον απολαύσω στον ντεμπούτο του. 20 χρονών ήταν, μόλις είχε έρθει από τη Ρωσία. Και έπαιζε σε ένα μάτς, νομίζω στη Βέρεια ήταν σίγουρα. Και μάλιστα είχε λάσπει το γήπεδο. Νομίζω ήταν ο Ηρακλής που έπαιζε με τον Ατρόμητο Αθηνών και είχαμε νικήσει 2-0. Και είχαμε πάει όλοι να δούμε τον Ρώσο, όπως λέγαμε. Και πραγματικά θυμάμαι από την κάτω μεριά των κερκίδων του γήπεδου της Βέρειας, μέσα στη λάσπη, έκανε κάτι τρίπλες απίστευτες σε ένα γήπεδο τότε η Βέρεια που δεν είχε καν χορτάρι. Είχε κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση και όλοι καταλάβαμε ότι αυτός ο παίκτης θα αφήσει εποχή από τον ντεμπούτο του κιόλας.
Και μάλιστα θυμάμαι τα σχόλια βγαίνοντας όταν μπαίναμε στα Πούλμαν για να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε ότι ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Μήπως μας βγει και αυτός εγωιστής και δεν δίνει πάσες. Ευτυχώς διαψευστήκαμε. Ήξερε πολύ μπάλα, αλλά ήξερε και να τροφοδοτεί. Όταν μπήκαμε μέσα στο γήπεδο να παίξουμε στη Βέρεια, είδα το γήπεδο ξερό. Εγώ νόμιζα να κάνουμε προπόνηση εκεί. Ήταν το ξερό και έβλεπα πού θα βρω το χόρτο. Και είχα από πίσω, ήταν και μια ιστορία έτσι λίγο αστεία. Είδα από πίσω μου ο συμπαίκτης μου ο Γρηγόρης ο Φανάρας και με λέει: όχι ρε Βασίλη, να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Και ξαφνιάστηκα γιατί δεν είχα παίξει ποτέ εγώ στη Σοβιετική Ένωση και στα παιδάκια ακόμα όταν ήμουνα στις ποδοσφαιρικές σχολές εκεί, τη Παχτακόρ και τη Δυνάμω Ταυσκέντη που ξεκίνησα. Όλα τα γήπεδα ήταν τότε με χόρτο. Δεν έχω παίξει ποτέ σε γήπεδο ξερό. Και ξαφνιάστηκα. Το ζενίθ κάθε συλλόγου, η στιγμή που η ομάδα φτάνει στο δικό της απόγειο, ζει για πάντα στις ψυχές των φιλάθλων της και σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, όχι μόνο. Όπως η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Ηρακλή το 1976, όχι τόσο διότι ο coach Les Shannon έφερε ως δημιουργός του μεγάλου ΠΑΟΚ τον αέρα της επιτυχίας, αλλά επειδή ήταν η στιγμή που όλη η Ελλάδα γνώρισε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Όχι απλά έναν χαρισματικό ή ιδιοφύη ποδοσφαιριστή, αλλά έναν μάγο, ένα φαινόμενο. Φαβορεί τότε ο Ολυμπιακός, θυμάμαι, και του παίξαμε στη Φιλαδέλφια. Ήταν στη ΣΑΕΚ του γήπεδο. Εντάξει, όλοι πιστεύαν ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το κύπελλο γι' αυτό και εμείς το ανατρέψαμε. Εγώ είπα και στα παιδιά του ότι θυμάμαι, είχαμε και τον πάρα πολύ μεγάλο παίκτη του Ιουγκοσλάβου, τον Αντωνέβιτς. Τώρα συγχωρέθηκε το παιδί αυτό και ήμασταν και έτσι πολύ φίλοι και συζητούσαμε και λέγαμε ότι θα μπούμε μέσα στο γήπεδο, θα παίξουμε την μπάλα μας και ό,τι βγει. Κάτσε Παναγής τώρα. Κάτσε Παναγής. Φεύγει από όλους και επιτυγχάνει το τρίτο τέρμα του Ηρακλή αφού ξέφυγε από όλη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια, ξαναβλέπουμε όμως τη φάση σε ένα σόου μπορούμε να πούμε. Ένα μονόλογο του Χατζη Παναγή. Η γνώμη μου είναι ότι το παιχνίδι δεν έπρεπε να φτάσει στα πέναλτε. Έπρεπε να κερδεθεί και από το κανονικό μάτς. Γιατί κερδίζαμε και το, ξέρεις, το μάτς ήταν, προηγηθήκαμε εμείς με τον κόλ το δικό μου. Μετά ισοφάρισε ο Ολυμπιακός, 2-1 ο Κουσουλάκης. Θυμάμαι 2-2 και στην παράτηση έγινε 4-2. Υπέρ μας και έπρεπε, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε ήδη από την παράσταση να το πάρουμε. Εντάξει, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός και ευτυχώς για μας κερδίσαμε στα πέναλτα. Νομίζω ότι το δικαιούμασταν αυτό στο μάτς αυτό. Ο Φανάρας κατά τα δοκάρια. Σιώκος παίρνει φόρα. Και αποκρούει ο Φανάρας. Αποκρούει ο Φανάρας το σούτ του Σιώκου. Θα χτυπήσει το πέναλτι για τον Ηρακλή και σημειώνει τον γκολ που δίνει την νίκη στον Ηρακλή και την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Ήταν μια μεγάλη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι ζήσαμε αναπανάληπτες στιγμές. Παρόλες τις πίκρες στην καριέρα μου σαν ποδοσφαιριστής, αισθάνομαι ότι ήμουν τυχερός το ότι κατακτήσαμε το κύπελλο και μπορέσαμε να γράψουμε και εμείς την δικιά μας ιστορία για τον Ηρακλή το 1976. Θυμάμαι το Λευκό Πύργο που είχαμε κατέβει οι μαθητές και είχε όσο κόσμο είχε ο Καραμαλής στη συγκέντρωση του Μακεδονία Παλάς το 1974 με την πτώση της δικτατορίας. Κατέβηκε όλη η πόλη. Νομίζω και οι Ολυμπιακοί είχαν κατέβει γιατί παρότι είχαν χάσει. Ήταν μια λύτρωση, ήταν η βραδιά που χάθηκε η μπάλα. Εγώ έτσι την ονομάζω. Όποια ομάδα και να έπαιζε απέναντι στο Χατζηπαναγή, ελληνική εννοώ, θα είχε την ίδια τύχη εκείνο το βράδυ. Χάθηκε η μπάλα. Δύο γκολ με τον Βασίλη, τους πέρασε όλους και έβαλε και την μπάλα μέσα. Αυτό το κύπελο είναι η απαντοχή, γιατί και κατά ψέματα ο Γυραιός, ο παλαιότερος σύλλογος της Θεσσαλονίκης, έπρεπε να έχει την τροπεοθήκη του για συμβολικούς λόγους, για τους νέους φιλάθλους του. Γιατί κατά ψέματα μια ομάδα που παίρνει τρόπια παίρνει και φιλάθλους. Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, έπρεπε να έχει αυτό το σύμβολο. Είχε την τύχη να κατακτήσει το κύπελλο με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα του, τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Σημαίνει πολλά λοιπόν. Από εκεί πέρα το ότι δεν τα καταφέραμε σε άλλους δύο τελικούς. Ο ένας ήταν με την Καστοριά στο άτυχο 2-5 και ο άλλος ήταν με τον Όφη εκεί που πλησιάσαμε πάρα πολύ στο 1-1 και χάθηκε το τρόπαιο στα πέναλτι.
τροφοδοτεί έτσι τη μυθολογία και την γκρίνια του Γυραιού. Ξέρετε, Καφτατζόγλιο, Αραιή Κερκίδα, γκρίνια, κρύο. Για να λέμε πώς δεν καταφέραμε να πάρουμε άλλο ένα κύπελο. Η βεντέτα με τον Παναθηναϊκό, συνέπεια της υπόθεσης λουλουδιών, οδηγεί συχνά τον Ηρακλή τόσο σε περηφανείς επικρατήσεις επί του Παναθηναϊκού, όσο και σε δηλητηριώδεις νίκες που στερούν από το τριφύλι το πρωτάθλημα. Όμως, η θριαμβευτική επικράτηση τον Δεκέμβριο του 1979 με το ισοπεδωτικό 6-0 παραμένει αξέχαστη. Ίσως και επειδή αποτέλεσε και μια εκοφαντική προειδοποίηση για την τρομερή ομάδα που σύντομα θα εντυπωσίαζε την φύλαθλο Ελλάδα. Το 6-0 επί του Παναθηναϊκού είναι το μεγαλύτερο σκορ του Ηρακλή που έχει πετύχει στην αθηνική κατηγορία. Παράλληλα, πιστεύω και η μεγαλύτερη ήττα του Παναθηναϊκού. Μπορώ να σας πω, από ό,τι θυμάμαι, για εκείνο το παιχνίδι είχα παίξει και σαν αλλαγή. Όλα τα γκολ ήταν εκπληκτικά και μπορώ να σας πω ότι μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα γκολ. Όμως ο Παναθηναϊκός, αυτό που μπορώ να πω στην Θεσσαλονίκη, ειδικά στο Καφτατζόγλιο, είχε πρόβλημα με τον Ηρακλή, γιατί κακά τα ψέματα η προϊστορία, πάντα όσο και να μην θέλουμε να την πιστεύουμε, ο παίκτης που θα αγωνιστεί τη διαβάζει. Βέβαια η παραδόση είναι για να σπάνια κάποιες φορές. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έλεγε ήταν στα μέτρα μας, γιατί ήταν μια ομάδα που έπαιζε και αυτός καλό ποδόσφαιρο. Μπορώ να σας πω όμως ότι στο 6-0 ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να πατήσει την μπάλα, δεν έπαιζε αμυντικά, γιατί αν έπαιζε αμυντικά δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τα 6 γκολ. Αυτό το παιχνίδι ήταν σταθμός, θα έλεγα εγώ, αυτή η νίκη για τον Ηρακλή, γιατί η συνέχεια ήταν πολύ καλύτερη για μας, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με καλύτερη ψυχολογία και τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Για τον Ηρακλή, το έτος 1980 δείχνει ότι η αδικία μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Αυτήν της μοίρας, καθώς ενώ η ομάδα βρίσκεται σε ανωδική πορεία και ετοιμάζεται να παίξει ως φαβορή στον τελικό κυπέλου, ξεσπάει σκάνδαλο όταν παράγοντες του συλλόγου αποπειράθηκαν να δωροδοκίσουν τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο. Αποτέλεσμα, βαριά ήττα στον τελικό με 5-2 από την Καστοριά. Αδικία όμως και από ένα κατεστημένο που αποφάσισε τον υποβιβασμό του Ηρακλή για ένα αδίκημα για το οποίο προπενταετίας ο Παναθηναϊκός είχε γλιτώσει. Όπως θα είχαν γλιτώσει οι άλλοι πανίσχυροι σύλλογοι που δεν βρίσκονταν, όπως ο Γυραιός, στο ευγενές περιθώριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δυστυχώς έκανε μία κουταμάρα ο πρόεδρος και παρασύρθηκε στη δωροδοκία, η οποία έχει κάτι ύποπτο, μου φαίνεται, στο εδώ, γιατί εγώ μιλάω για στημένες δουλειές. Διότι σκεφτείτε, την Τρίτη γίνεται η δωροδοκία, Τετάρτη παίζουμε με τον Κύπρο, με τον ΠΑΟΚ. Το ένα κερδίσαμε στην έδρα του και το άλλο ήρθαμε ισοπαλία. Και την Πέμπτη βγαίνει η απόφαση. Έχετε δει ποτέ στα χρονικά της Ελλάδας να βγει η απόφαση μέσα σε μια μέρα? Από δωροδοκία, πείτε μου όλοι, σας ρωτώ όλο τον κόσμο. Πότε βγήκε η απόφαση μια μέρα? Και δεν την ανακοινώνουνε. Κανονικά είσαι υποχρεωμένος να ανακοινώσεις, κύριε. Να μηδενιστεί ο Ηρακλής, να μην έχει δικαίωμα να παίξει, δεν είναι, με την Καστοριά. Και μας ανακοινώνουν εμάς, πότε μας ανακοινώνουν κρυφά? Το Σάββατο, μια μέρα πρωτού αγωνιστούμε, δηλαδή μισή μέρα πρωτού παίξουμε στο τελικό με την Καστοριά. Και το μαθαίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές και πάνε να φύγουν από το ξενοδοχείο. Και τους μαζεύω και του λέω: με αγαπάτε, σε λατρεύουμε, κύριε Κώστα. Λέω: θα δώσετε ένα χέρι. Και είχαν δικαίωμα οι ποδοσφαιριστές να φύγουν όλοι από τον Ηρακλή, εφόσον δεν είχαν υπευθυνότητα στον υποβασμό της Β' Εθνικής Κατηγορίας και παρά μόνο η διοίκηση. Και του μαζεύω του συντρόφου ότι είναι όρκο. Λέει: πώς να παίξουμε μπάλα? Θα πάμε να παίξουμε, δεν βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε χαμένο, λέω, το κύπελο. Γιατί αφού μηδενιστήκαμε και να το κερδίσουμε το κύπελο, θα μας το πάρουν. Πιστεύω ότι στη θέση του Ηρακλή ήταν μια κάποια άλλη ομάδα του κέντρου, επί παραδείγματι, ή κάποια άλλη ομάδα που θα είχε βαρύτητα στον κόσμο. Όχι ότι ο Ηρακλής δεν είχε κόσμο. Νομίζω θα ήταν διαφορετική απόφαση. Αυτό όμως που δεν θα ξεχάσω είναι η παγωμάρα που υπήρχε στον φύλαθλο κόσμο της Θεσσαλονίκης. Εκτός από ορισμένους φανατικούς, στα στέκια εκεί, στην παραλία, στην Αγίου Δημητρίου, στην Τσιμισκή, στην Αγία Σοφία, εκεί που ήταν τα αθλητικά καφενεία, υπήρχε μια παγωμάρα, δεν μπορούσε να το χωνέψει ο κόσμος. Ότι αυτή η ομάδα του Χατζηπαναγή, του Αντώνιεβιτς, του τότε που είχαμε πολύ σπουδαία ομάδα, του Γκέσκου κτλ., θα πάει στη Β' Εθνική. Το πιο δυσάρεστο για μένα και για τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου ήταν οι πρώτες αγωνιστικές στη Β' Εθνική κατηγορία. Που, αν θυμάμαι καλά, στο Καφτατζόγλιο κάναμε τρεις νίκες και εκτός έδρας τρεις συνεχόμενες ήττες. Με γήπεδα χωρίς χλωροτάπητα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πριν από κάθε παιχνίδι, για τις 6 πρώτες αγωνιστικές, στο ξενοδοχείο η συζήτηση ήταν ότι θα βγει η απόφαση η αθωτική για να παίξουμε στην Αθηνική. Αυτές οι συζητήσεις ήταν περίπου 1,5-2 μήνες. Μετά που πήραμε την απόφαση και οριστικοποιήθηκε και το συνειδητοποίησαμε πλέον ότι πρέπει να παίξουμε, θα παίξουμε στην Β' Εθνική κατηγορία.
ήμασταν πιο, ας πούμε, σοβαροί σε εισαγωγικά και νομίζω ότι ήταν μια από εκεί και πέρα πλέον διαδικαστικού χαρακτήρα, έτσι, να περάσει ο χρόνος για να ανέβουμε σε αθλητική. Η επιστροφή του Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία σηματοδότησε την άνθηση της μεγαλύτερης ομάδας στην ιστορία του συλλόγου. Σπουδαία ταλέντα πλαισίωσαν ένα πραγματικά αξέχαστο τετράγωνο στο κέντρο του γηπέδου, που για κάποια χρόνια προσέφερε στιγμές αληθινά εμπνευσμένου ποδοσφαίρου. Μπορώ να σας πω ότι οι βάσεις που μπήκαν, ας πούμε, στον Ηρακλή ήταν από τον κύριο Τσατσέφσκι, τον Βούλγαρο προπονητή, ο οποίος μας έκανε εκπληκτικές προπονήσεις. Και μάλιστα ήταν εξουθενωτικές, ειδικά όταν ήμουν σε ένα χώρο πολύ μικρό. Θυμάμαι, μας έβαζε εμένα, το Σάβα και το Κουφίδη και τον Καραΐσκο με τον Βασίλη, να είμαστε σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, να δεχτούμε την μπάλα και να έχουμε από πίσω μας αντίπαλο προσωπικό σαν man-to-man. Και έπρεπε να πάρουμε την μπάλα, να την κυκλοφορήσουμε για να βγούμε στην επίθεση. Πολύ δύσκολο, το κάναμε, θυμάμαι, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, συνέχεια μισή ώρα θα έλεγα κάθε φορά στην προπόνηση. Κουραστικό, εξωτερικό, αλλά αρχίσαμε και κάναμε αυτοματοποιημένες κινήσεις. Ο ένας ήξερε με κλειστά μάτια το παιχνίδι του άλλου. Αυτή ήταν η δύναμη του Ηρακλή. Εκεί μπήκαν οι βάσεις, θα έλεγα. Και αυτό έβγαινε μετά στη διάρκεια. Φτάσαμε στο σημείο τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Δεν υποτιμώ βέβαια καμία ομάδα, γι' αυτό το λέω έτσι. Τις κοιτούσαμε στο πρόσωπο. Τις κοιτούσαμε στα μάτια, είτε παίζαμε στο καθόλου, είτε έξω. Από το Καλαμπάκα στον Χατζηπαναγή για την αντεπίθεση. Βγάζει τον Λάκη Παπαϊωάννου μόνο του. Διαμαρτύρονται για offside οι παίχτες ΣΑΕΚ. Ανοίγει πολύ την μπάλα ο Παπαϊωάννου. Τον ανατρέπει ο Αρβανίτης και ο διαιτής κύριος Γιαννακουδάκης δείχνει το σημείο του πέναλτι. Εγώ λειτουργούσα ελεύθερος. Μπορούσα να πηγαίνω αριστερά-δεξιά σαν ελεύθερος για να είμαι ο πασαδόρος. Και ο Λάκης ο Παπαϊωάννου που ήταν και αυτός περίπου σε αυτό το στυλ για να είναι πίσω από μένα. Να κάνει τις πάσεις του, να είναι ο κεντρικός χαφ. Ο Σάββας ήταν πιο αμυντικά έπαιζε και πάλι ήξερε μπάλα το παιδί. Και ο Καραγρίσκος ήταν ο πιο δυναμικός και πάλι και αυτός σαν τεχνίτης, πιο δυναμικός παίκτη. Να ξεφύγει, φτάνει στην περιοχή, Μαύρος σουτάρει και ισοφαρίζει ο Μαύρος. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο 2-2, θυμάμαι κερδίζαμε 1-0 και έχει βάλει 2 γκολ ο Θωμάς ο Μαύρος. Ήταν νομίζω τελευταίο λεπτό. Κάποια στιγμή λοιπόν γίνεται ένα ράουτ και μου δίνει την μπάλα, θυμάμαι, ο Μαυρίδης ή ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος. Μπορώ να σας πω ότι έχω βάλει πάρα πολλά γκολ τέτοια. Συνήθιζα και πάρα πολλά σουτ, πολλές φορές. Εκείνη τη στιγμή, από ό,τι θυμάμαι, έτσι, είναι στη μνήμη μου έτσι χαραγμένο γι' αυτό, είναι ότι τη στιγμή που πήρα εγώ την μπάλα, ήμουν πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή, πάρα πολύ μακριά. Όλοι οι παίκτες πήγανε προς τα πίσω. Με αφήσανε ελεύθερο να κάνω κοντρόλ 2-3 μέτρα, 5 μέτρα και περιμένα προφανώς να κάνω μια σέντρα. Εγώ εκείνη τη στιγμή κοίταξα το ρολόι και ήταν 45 για κάτι, δεν θυμάμαι. Πέρασε έτσι σαν φλάς, ας πούμε, από το μυαλό μου ότι αν θα σουτάρω μπορεί να μπερδευτεί κάποιος, να μην έχει καλό οπτικό πεδίο, τραυματοφύλακας κτλ. Βέβαια είχα πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα πόδια μου και με το δεξί και με το αριστερό. Σουτάρισα για να βρω εστία. Η μπάλα πήγε στο γάμα. Ήταν ένα γκολ πραγματικά από τα καλύτερά μου και θυμάμαι ότι πολλοί κόσμος τότε συνήθιζε στο τέλος να πετάει τα μαξιλαράκια και έφυγε, ας πούμε, στεναχωρημένος ο κόσμος και τα λοιπά και ξαναγυρίσαν και καθίσανε μετά, ας πούμε, στο γήπεδο. Μαυρίδης στον Λάκη Παπαϊωάννου. Μακρινό σουτ, πέφτει ο Αρβανίτης και δεν βρίσκει την μπάλα, ισοφαρίζει. Ο Ηρακλής ακριβώς 3 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι με αυτό το καταπληκτικό στην κυριολεξία μακρινό σουτ του Λάκη Παπαϊωάννου. Αυτό το κέντρο του Ηρακλή, αν ήταν σε ομάδα του κέντρου, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ, νομίζω ότι θα παραμιλούσαν και οι φίλαθλοι και οι ρεπόρτερ των ομάδων. Ήταν στον Ηρακλή. Έκανε νίκες, έκανε μεγάλες εμφανίσεις, αλλά επικοινωνιακά δεν ήταν ό,τι πιο. Δεν κέρδισε. Ό,τι πιο σπουδαίο θα μπορούσε. Δεν θέλω να πω αυτό το κέντρο, γιατί η τετράδα που ήταν το κέντρο του Ηρακλή, αν φόραγε την κόκκινη φανέλα ή την πράσινη με το τριφύλι ή την κίτρινη με το δικέφαλο, θα μιλάγαμε τώρα για άλλα μεγέθη. Για άλλα μεγέθη μεταγραφών, για άλλα μεγέθη οχτάστηλων στον τύπο. Πώς γίνεται κανείς θρύλος όταν η παρουσία του σε μια ομάδα ή σε ένα πρωτάθλημα αποτελεί προφανή υπερπολιτέλεια? Όταν διαρκώς τίθεται θέμα μεταγραφή σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, όπου εύκολα μπορεί να αγωνιστεί, αλλά αυτή δεν ολοκληρώνεται ποτέ.
όταν, ακόμα και αν ο σύλλογός του υποβιβάζεται στην δεύτερη εθνική και μένει ελεύθερος, προπονείται με την σπουδαία τότε στουντάδε του Χάνσι Μίλλερ, αλλά τελικά επιστρέφει στην ομάδα του. Όταν συνεχίζει να δοξάζει τη φανέλα του συλλόγου μέχρι το τέλος της καριέρας του, προσφέροντας μοναδικές στιγμές και συγκλονίζοντας φίλους και αντιπάλους. Όταν είναι ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Πάντοτε το μυαλό μου ήταν στη φυγή. Αυτό θα το πω ειλικρινά. Στη φυγή, όχι. Δεν ήθελα πραγματικά να παίξω στην Ελλάδα. Αλλά μετά τη δεκαετία 80 και αυτό, όταν έβλεπα ότι παραμένω εδώ, είχα γίνει και ξέρεις, είχα κάνει και πολλούς φίλους και τέτοια. Γι' αυτό και μετά είπα, λέω ότι εντάξει, θα τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Αλλά πάντοτε τα περισσότερα πρώτα χρόνια, παράδειγμα τα 5, 6, 7 χρόνια, πάντοτε το μυαλό μου ήταν στη φυγή. Αλλά δεν το έλεγα ποτέ σε κανέναν. Βρέθηκαν παράγοντες καταφερτζίδες στον Ηρακλή και είπαν: Βασίλη, εσύ εδώ ανήκεις, είσαι η σημαία μας. Όπου και αν πας, θα είσαι ο δεύτερος στο χωριό, στην πόλη. Καλύτερα να είσαι ο πρώτος στο χωριό. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά ισχύει. Αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι ο Χατζηπαναγής αγάπησε όσο λίγοι τον Ηρακλή. Ανταπέδωσε αυτή την αγάπη που απλόχερα την είχε από την πρώτη μέρα που ήταν εδώ. Και είπαμε, ήταν και πολύ συναισθηματικός. Πράγμα που δύσκολο το βρίσκει σήμερα. Καραΐσκος και Χατζηπαναγής, η σέντρα από τον Χατζηπαναγή, κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 από τον Αδάμου. Λένε πολλοί που έμεινα στον Ηρακλή ότι ήθελα να με δουν να παίζω σε κάποια άλλη μεγάλη ομάδα ή στο εξωτερικό και να βλέπω αν μπορούσα. Εγώ πιστεύω, εγώ προσωπικά σαν Βασίλης Χατζηπαναγής, πιστεύω ότι μπορούσα. Τώρα, τι, εντάξει. Έχουν βέβαια και δίκιο οι άνθρωποι. Λένε, εντάξει, έπαιξε στον Ηρακλή, έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά έπρεπε να το δούμε για να φέρουμε και γνώμη αν μπορούσε να παίξει και στο εξωτερικό. Εγώ, σαν Βασίλη Χασμένη, νομίζω ότι θα μπορούσα και άνετα να παίξω με αυτές τις ικανότητες που είχα να παίξω εκεί. Και δεν το λέω εγωιστικά αυτό. Μαλουμίδης κάνει το άνοιγμα για τον Χατζηπαναγή. Χατζηπαναγής περνάει την παλιά στην άλλη πλευρά που είναι μόνος του Αναστασιάδης κατά μέτωπο με τον Σαργκάνη. Κάνει το σουτ και ένα εκπληκτικό γκολ. Είναι το 3-2 για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής πάντως του Χατζηπαναγή των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 80 για 4-5 χρόνια κατάφερε να κάνει οποιονδήποτε βρισκόταν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας να κοιτάει πότε θα έρθει στην πόλη του ο Ηρακλής για να πάει να βρει ένα εισιτήριο και να δει το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ομάδα που το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα. Ίσως δεν υπάρχει και άλλος προσφυγητής του Χατζηπαναγή που να το έχει καταφέρει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ίσως τελικά να μην χάλασε και πολύ την εικόνα του ακριβώς γιατί δεν έπαιξε, δεν έφυγε τον Ηρακλή για να παίξει σε κάποια άλλη ομάδα δημιουργώντας έλλειδες και κόντρες. Αλλά το να βλέπεις τον Βασίλη Χατζηπαναγή να παίζει μέσα στο γήπεδο είναι μία από τις ωραιότερες εικόνες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που αγαπάει το πόσο. Το γονίδιο, η ψυχή μιας ομάδας δεν καθορίζεται μόνο από τους αθλητές της. Διαμορφώνεται και από τους διοικούντες στο σύλλογο, αυτούς που κρατάνε τις τύχες τους στα χέρια τους. Έτσι, το υψηλό επίπεδο του Ηρακλή προέρχεται από την ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία σειράς σπουδαίων παραγόντων σε όλη του την ιστορία, ένα επίπεδο προσφοράς που έδωσε το στίγμα της σχέσης των Ηρακλειδών με τον αγαπημένο τους Γυραιό. Ο Ηρακλής έχει κόσμο, να μου συγχωρούν οι άλλες ομάδες δηλαδή, κάποιο άλλο επίπεδο, πιο νοικοκυριό. Αυτά τα καθέτω από την εμπειρία μου. Επιχειρηματίες, διάφοροι φορείς της παιδείας στο πανεπιστήμιο, έμποροι, βιομηχανοί, ξέρω εγώ, είναι ακλειδείς. Ανιδιοτελείς. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, ο Ηρακλής τέτοιους παράγοντες έχει. Θυμάμαι ένα καταπληκτικό πρόεδρο που είχαμε στον Ηρακλή τα πρώτα χρόνια. Ο Ευθύμης ο Καβακάς, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος πούλησε όλη την περιουσία για τον Ηρακλή. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Ηρακλή παθολογικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς, όπως και πολλοί άλλοι παράγοντες εκείνης της εποχής, ξεχαστήκανε από τον τωρινό Ηρακλή και από τον κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος με τίποτα άλλο δεν ασχολείται παρά μόνο με τον Ηρακλή. Πώς θα μπορέσει τον Ηρακλή να τον ανεβάσει εκεί που του αξίζει. Όλα αυτά συνθέτουν για να γίνουν κάποια άτομα τα οποία είναι και δραστηρία αλλά και ικανά. Και για να κάνεις κάποια τέτοια πράγματα πρέπει να έχεις κάτι διαφορετικό όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Αυτό υπάρχει πάντα στον Ηρακλή και υπήρχε. Ηρακλή τον αγαπώ, ποτέ δεν τον αφήνω. Είναι κάτι ξεχωριστό και τη ζωή μου δίνω. Όπου κι αν αγωνίζεται παντού θα το φωνάζω. Το όνομα του Ηρακλή για πάντα θα δοξάζω.